Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η μεγάλη νίκη του αντιφασιστικού αγώνα, όπου προσπαθούν αυτόν ακριβώς τον αγώνα, εδώ που εκατομμύρια συντρόφοι έχησαν το αίμα τους, έδωσαν το αίμα τους, με προστάριδες πάντα τους κομμουνιστές, να το μεταλλάξουν. Προσπαθούν μέσα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, να σβήσουν τη μνήμη του λαού. Αυτό ούτε το δεχόμαστε, ούτε το ανεχόμαστε, ούτε το αποδεχόμαστε. Κάνουμε μια ακόμα πάλι, άλλον έναν αγώνα, για να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη όλων εκείνων που θυσιάστηκαν στον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Και ο φασισμός, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει. Είναι εδώ. Είναι παντού. Τον βιώνουμε. Βιώνουμε τη βία. Και επειδή μιλάμε για τη φασιστικό αγώνα, θα ήθελα να θυμίσω σε όλους μας μια έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από περίπου 2 μήνες. Αναθεωρημένη έκθεση του Ινστιτούτου ΣΥΠΡΙ της Σουηδίας. Τι μας είπε η έκθεση? Ότι οι στρατιωτικές δαπάνες σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκαν και έπιασαν το αστρονομικό ποσό των 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτή την κούρσα το 39%, όπως γνωρίζετε, το δαπανά μόνο η Αμερική, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια μέσα στις χώρες του ΝΑΤΟ. Δαπάνησε πέρυσι 7 δισεκατομμύρια. Περίπου το 3,5 του ΑΕΠ. Πιο πολύ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα δεν έχει 50 εκατομμύρια για να προστατεύσει τους πολίτες της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα αναστενάζουν όλοι από την οικονομική πολιτική ως αποτέλεσμα των αστικών κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την ακροδεξιά πτέρυγα του ΚΙΝΑΛ της Νέας Δημοκρατίας, με λίγα λόγια, και του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι έχουν αφαιρεθεί οι συντάξεις, όλων οι συντάξεις, ο 13ος μισθός και ο 14ος. Υπάρχουν τρομερές ανισότητες. Υπολογίστηκε πάλι πριν από ένα δίμηνο και έρχεται αυτή η μελέτη από την Ελβετία. Υπολογίστηκε ότι κατά τη διάρκεια μόνο της πανδημίας, κάθε 26 ώρες γινόταν και ένας δισεκατομμυριούχος. Ασύλληπτα πράγματα στον 21ο αιώνα. Είναι δικαίως που λέμε και μιλάμε για εποχή της βαρβαρότητας, για εποχή της βίας, γιατί η ανισότητα είναι βία. Η φτωχοποίηση του λαού είναι βία. Δεν είναι απλώς μια βαρβαρότητα, είναι βία. Και αυτή η βία εντείνεται και εκτείνεται με διάφορα μέτρα που έρχονται από ευρωενωσιακούς θεσμούς, ευρωατλαντικούς μηχανισμούς και νατοϊκές οδηγίες. Όσο ποτέ άλλοτε, όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, όλες οι κοινωνίες δεν βρίσκονται τόσο κοντά στα πρόθυρα ενός γενικευμένου πολέμου. Ήδη τον βιώνουμε στη γειτονιά μας. Πέρα για από μένα, σύντροφοι και φίλοι,
να μην σας τρώω τον χρόνο, να μην λέω πολλά, ή γίνει η ώρα που λέμε. Σε 10 μέρες πρέπει να την πάρουμε την απόφασή μας και όσο μπορούμε να πείσουμε περισσότερους ανθρώπους για να πάρουν την απόφαση στη σωστή μεριά της ιστορίας, στα αριστερά του δρόμου. Και άλλα τα πολλά λόγια είναι αυτό, γιατί θα μόνο φυσικά τα διλήμματα. Τι θα κάνει το ΚΚΕ, αν βγει ο ένας πρώτος, αν βγει ο άλλος δεύτερος, πού θα πάει, τι θα στηρίξει κλπ. Το πραγματικό δίλημα όμως είναι πώς το ΚΚΕ με τις δυνάμεις που θα έχει τη Δευτέρα των εκλογών θα μπορέσει να συμβάλλει στην υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού, τα οποία όπως ξέρετε κινδυνεύουν, ήδη είναι άσχημα και γυρνούν περαιτέρω για περαιτέρω επιδείνωση. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Πόσο θα ενισχυθεί το ΚΚΕ. Διότι άλλο είναι το ΚΚΕ του 5, άλλο του 10, άλλο του 15. Και το έχουμε εμπειρία, τουλάχιστον για το ΚΚΕ του 10. Άλλα μπορεί να κάνει το ένα, άλλα το άλλο, άλλα το τρίτο. Το βέβαιο είναι ότι ο λαός, αν οργανωθεί και το ΚΚΕ αν βγει ενισχυμένο, θα μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την ευημερία του λαού μας. Να είστε καλά, καλό Βόλι και 10 μέρες μην αφήσουμε σπίτι για σπίτι. Να είστε καλά.